centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Τελιγιώριδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, κύριε Νατσίλη. Να είστε καλά, καλημέρα. Δεν ξέρω πρώτα αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτήν την μαύρη πρωτιά της Καστοριάς και πώς εξηγείτε σε ένα νομό που είναι από τους καλύτερα εμβολιασμένους της χώρας, παρακαλώ, να έχουμε αυτήν την θλιβερή πρωτιά σήμερα πανελλαδικά. Θλιβερή πρωτιά πράγματι. Φαίνεται ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Δυστυχώς, δεν προσέχουμε. Τι, πού το αποδίδετε εσείς? Δυστυχώς δεν έχουν πάρθει και τα μέτρα που έπρεπε. Βλέπουμε τα κρούσματα που έχουμε στα σχολεία εδώ και πόσο καιρό φωνάζουμε ότι είμαστε μια παγκόσμια πρωτοτυπία εν μέσω πανδημίας, αντί να μειώνει η κυβέρνηση τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, να τους αυξάνει σε 27. Οι πολυπληθείς αυτές ομάδες, γενικότερα πάρα πολλά ζητήματα. Δεν υπάρχει ένα υγειονομικό πρωτόκολλο με συγκεκριμένο αριθμό τεστ μοριακών, rapid test, ώστε να ελέγχονται οι χώροι εργασιακοί. Όλα αφήνονται πλέον στην ευθύνη πάλι των πολιτών. Η κυβέρνηση τα κάνει πάρα πολύ καλά και φταίνε οι πολίτες. Εδώ όμως υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που μπορούν να αλλάξουν την υγειονομική ασφάλεια της περιοχής. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι δεν υπάρχει υπευθυνότητα η κυβερνητική. Όλα επαφίονται στην υπευθυνότητα την ατομική. Δυστυχώς και πάλι η περιοχή μας, παρόλο που έχει μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών, φαίνεται ότι και πάλι οδηγείται σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ελπίζω όχι σαν αυτές που ζήσαμε 1,5 χρόνο πριν. Πάντως χθες συναντηθήκατε και με αντιπροσωπεία, μια και είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Συναντηθήκατε με αντιπροσωπεία των εργαζομένων στις δημόσιες δομές υγείας της Καστοριάς, δηλαδή από νοσοκομείο, κέντρα υγείας κτλ. Ανθρώπους που τέθηκαν σε αναστολή. Ανθρώπους που έδωσαν την μάχη εδώ και 1,5 χρόνο για να κρατηθεί η περιοχή μας όρθια. Ανθρώπους τους οποίους η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες υποκριτικά έλεγε τους χειροκροτάμε στα μπαλκόνια. Που δεν έκαναν όμως το εμβόλιο και τίθενται σε αναστολή. Και σήμερα τους θέτει σε αναστολή, αποδυναμώνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας. Διευκρινίστε μας λίγο για να γιατί το δικαίωμα έχουν... της επιλογής. Ναι. Και ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες ενός επισταμένου επιδημιολογικού ελέγχου, μέσα από τα περισσότερα τεστ, μέσα από την αναδιάρθρωση ακόμη και των θέσεων στις οποίες μπορούν να δουλεύουν, τους πετάει στον Κεάδα, τους αφήνει στην πώς είναι αυτή στο νομό μας, κύριε Τελιγιώριδου? Τι σας είπαν χθες οι αντιπροσωποί αυτοί, πώς είναι αυτή στο νομό Καστοριάς? Γιατί είναι να σας πω την αλήθεια, δεν... 35 άτομα. Ακριβή αριθμό δεν έχουμε και εμείς, περίπου λίγο πάνω, λίγο κάτω από 30. 35 με 36 άτομα είναι, από αυτούς οι 30 περίπου είναι από ό,τι μου είπαν από το νοσοκομείο και οι υπόλοιποι από τα δύο κέντρα υγείας. Εγώ το θεωρώ απάνθρωπο. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια κοινωνική και εργασιακή αγριότητα και μάλιστα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Θες που τους προφανώς... ρωτήσατε λοιπόν πώς θυσιάζουν ακριβώς το μηνιάτικό τους, τη ζωή τους ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ έντονη η αγωνία, η ανησυχία και η δυσαρέσκειά τους. Γιατί και πάλι θα πω ότι οι άνθρωποι αυτοί βοήθησαν στο να σταθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ εκτιμώ ότι πίσω από αυτή την απόφαση, γιατί υπάρχουν τρόποι για την υγειονομική ασφάλεια και των ίδιων και των πολιτών που χρειάζονται παροχή, εκτιμώ ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται και πάλι η επιλογή της κυβέρνησης από το παραθυράκι και με πρόσχημα τον εμβολιασμό να εισάγει στο δημόσιο σύστημα υγείας ιδιώτες μέσω των ΣΔΙΤ, κάτι που από ό,τι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εν μέσω πανδημίας το ανακοίνωσε ως πολύ σπουδαία πολιτική επιλογή. Επειδή προσωπικά είστε υπέρ του εμβολιασμού. Εγώ είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Τους είπατε μια κουβέντα γι' αυτό. Κύριε Νατσούλη, είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Έχω κάνει το εμβόλιο. Θεωρώ ότι είναι χωρίς φωτογραφία.
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Δεν είναι όμως το μοναδικό, καθώς βλέπουμε ότι ακόμη και εμβολιασμένοι μπορεί να κολλήσουν με τις μεταλλάξεις που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα βασικό όπλο. Είναι όμως και προσωπική επιλογή και δεν μπορεί να επιβληθεί με μια αυταρχική και τιμωρητική διάθεση. Θα πρέπει να πιστεί ο κόσμος με πειθό, με επιστημονικά επιχειρήματα, να ανοίξει ένα σημαντικός και ουσιαστικός διάλογος και όχι με επιβολή μέτρων, κυρώσεων, απώλειας εργασίας, απώλειας μισθού. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Είναι αποφασισμένοι αυτοί οι 36 για το νομό μας να το πάνε μέχρι τέλους, δηλαδή, ή πιστεύετε από αυτά που σας είπαν ότι όσο αντέξουμε, αν λυγίσουμε, θα λυγίσουμε? Εκτιμώ ότι είναι πολύ συνειδητή η επιλογή τους. Και δεν θέλουν να το κάνουμε τίποτα. Δεν τους πείθει κανένας, λοιπόν, έτσι. Δεν μπορεί να τους πείσει κανένας. Εκτιμώ ότι είναι συνειδητή η επιλογή τους και πάλι θα πω ότι εδώ θα έπρεπε να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος. Δεν μπορεί με αυτόν τον αυταρχισμό να επιβάλλει σε ανθρώπους κάτι που δεν θέλουν να το κάνουν και αυτό οδηγεί, ξέρετε, και σε αντίδραση, σε χειρότερα αποτελέσματα. Σας είπαν τι ακριβώς φοβούνται, δηλαδή άνοιξατε μια τέτοια συζήτηση χθες? Κοιτάξτε, είναι ο βασικός τους, το πρόβλημα των εργαζομένων ζητήσανε να συναντηθούμε. Το πρόβλημα τους είναι ότι μπαίνουν σε αναστολή, ότι αυτή τη στιγμή είναι χωρίς μισθό. Υπάρχουν οικογένειες και μονογονεϊκές και άνθρωποι οι οποίοι βασίζονται στο μισθό τους. Αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ανακάλυψε πως υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζονται στο μισθό τους, είναι κάτι που είναι αυτονόητο. Μόνο για τους πορφυρογέννητους δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία και για την εργασιακή αλλά και για την οικονομική τους κατάσταση από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Πάντως αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που λέμε, από αυτά που λέμε τώρα, φαίνεται ότι οι 36 δεν αλλάζουν γνώμη, δεν φαίνεται να αλλάζουν γνώμη, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να κάνουν. Εγώ πάντως θα σας πω ότι εμείς από την δική μας πλευρά από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Να σας θυμίσω ότι έχει γίνει πλήθος επαφών με την ηγεσία του Υπουργείου από τα στελέχη μας που είναι αρμόδια για τον τομέα υγείας. Έχουν γίνει σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή. Έγινε πριν από 10 μέρες επίκαιρη ερώτηση του επικεφαλή του τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού Υγείας του κυρίου Ξάνθου. Η απάντηση του κυρίου Πλεύρη είναι ότι δεν οπισθοχωρεί. Μάλιστα. Και αυτό μάλιστα από έναν άνθρωπο που πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι τα εμβόλια για την ήττα έναν ή ένα τη γρήπη δεν είναι ασφαλή. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης και μια αιμονή η οποία πραγματικά θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας και μπορεί να οδηγήσει και στην κατάρρευσή του. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο στο άλλο. Πάμε λίγο στο ΣΔΑΜ και το τι φέρνει σε αυτό το κομμάτι που έλεγε νωρίτερα και ένα μήνυμα για την ανεργία στον τόπο μας. Ήμασταν ο πρώτος σταθμός που ασχολήθηκε με το ΣΔΑΜ έτσι κι αλλιώς. Αλλά και η κυρία Τελιγιορίδου από την άλλη ήταν και επίσης από τους πρώτους στον νομό Καστοριάς που επίσης επεσήμανε πάρα πολλά πράγματα. Θα τη θυμάστε τότε ίσως οι τακτικοί ακροατές μας και με δημοσιολόγο και με έγγραφα. Για να δούμε τι έρχεται τώρα, γιατί σιγά σιγά θα ξετυλίγεται αυτή η ιστορία του σχεδίου δίκαιης μετάβασης. Άδικης μετάβασης. Πιο δίκαιας, πιο δίκαιας πεθαίνεις, θα έλεγα εγώ. Ναι, είναι μια, όχι απλά δεν είναι δίκαια, αλλά είναι άκρος άδικη και παράλογη. Ναι. Έχω επισημάνει όλα αυτά τα προβλήματα από την πρώτη στιγμή που συζητήθηκε το ζήτημα του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, εδώ και 1,5 χρόνο. Με τοποθετήσεις δημόσιες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τοποθετήσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τοποθετήσεις παρουσία του κυρίου Μουσουρούλη, με τοποθετήσεις στην αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Αυτό λοιπόν που λέω εδώ και 1,5 χρόνο
είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά πλήττει την Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς και των Γρεβενών. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο. Για να εξηγήσουμε ακριβώς λίγο τους ακροατές μας τι συζητάμε και τι θα συζητήσουμε σήμερα, είναι ότι αν μια καστοριανή επιχείρηση, να το πω πολύ απλά για να το καταλάβουν όλοι, θέλει να πάρει έναν εργαζόμενο, θα έχει πλεονεκτήματα να πάρει έναν εργαζόμενο από τους γειτονικούς νομούς παρά από το νομό Καστοριάς. Ακριβώς. Έχουμε ένα ποσοστό ενεργείας 50% και έρχονται οι εντολές. Θα πρέπει να προτιμήσουμε Κοζανίτη ή Φλωρινιώτη για να έχουμε καλύτερη. Έρχονται οι εντολές από την κυβέρνηση, ακόμη και οι επιχειρήσεις της Καστοριάς. Δεν συζητάμε ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη και περίπτωση για την περίπτωση να πάμε εμείς σε κάποια επιχείρηση Κοζάνης. Ναι, ναι, ακόμη και οι επιχειρήσεις της Καστοριάς, έρχεται η εντολή της κυβέρνησης λόγω της δίκαιης μετάβασης να μην να διώχνουν τους εργαζόμενους της Καστοριάς για και να πάρουμε τις Κοζάνες. Με πρόγραμμα ανέργους από την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Ξέρετε, και όταν όλα αυτά τα επιχείρημα. Χωρίς να έχουμε τίποτα, να το διευκρινίζω αυτό, με τους εργαζόμενους Κοζάνης και Φλόρινας. Καμία απολύτως. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ πρέπει να. Δεν είναι αλλά αυτό εδώ το θέμα. Είναι θέμα επιβίωσης για ένα νομό. Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που την τονίζουμε από την πρώτη στιγμή. Και όταν καλούσα την κυβέρνηση και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας άμεσα να παρέμουν για την αλλαγή αυτών των καταστροφικών για την περιοχή μας αποφάσεων, ακόμη και σε συνάντηση με τον κύριο Μουσουρούλη, μπροστά στον κύριο Μουσουρούλη και μπροστά σε όλους, στελέχη τοπικά της Νέας Δημοκρατίας με πολύ πομπόδες ύφος μου λέγανε «Μη μιλάς εσύ, δεν είσαι κυβέρνηση, εμείς αποφασίζουμε». Αποφασίσανε το μέλλον και τις καταστροφές της Καστοριάς. Να πούμε ότι τα προγράμματα αυτά ήδη τρέχουν. Την ώρα δηλαδή που μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι θα γίνουν κάποια πράγματα. Μα βέβαια αυτή τρέχουν. Την ώρα εγώ αν θέλω να πάρω κάποιον εργαζόμενο και προτιμήσω από τον νομό Κοζάνης, έχω πλεονεκτήματα. Έχετε πλεονεκτήματα, έχετε επιδότηση, οπότε αν δείτε το επιχειρηματικό σας συμφέρον θα διώξετε τους καστοριανούς εργαζόμενους και θα προσλάβετε Κοζανίτες και Φλωρινιώτες. Και επίσης το πρόγραμμα. Και πρέπει, γιατί... πρέπει να πω και το εξής. Έρχονται πληροφορίες στο σταθμό, προσπαθούμε να τις διασταυρώσουμε απολύτως, που λένε ότι ήδη έχει γίνει χρήση αυτού του μέτρου από καστοριανές γουνοποιητικές μάλιστα επιχειρήσεις. Αυτή την πληροφορία την έχω και εγώ, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Και μάλιστα υπάρχει πληροφορία ότι φροντίζονται και για την μετακίνησή τους. Κοιτάξτε, μάλιστα. Πέρα από αυτό, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, και είναι απόρρια της κυβερνητικής πολιτικής η οποία έχει την υπογραφή και την έγκριση όλων των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είχε εγκρίνει το σχέδιο δίκαιης μετάβασης καθώς ήταν μέλος της Επιτροπής. Αλλά και εδώ στην Καστοριά τα τοπικά στελέχη όχι μόνο δεν κάνανε τίποτε για να αλλάξει αυτή η απόφαση, αλλά λέγανε και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο η δική μας η κυβέρνηση, η δεξιά δικιά μας κυβέρνηση και εμείς είμαστε δεξιοί, θα το κάνει και πρέπει να το κάνει. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά καστοριανοί. Υπάρχουν πάρα πολλά μεμπτά σημεία σε αυτό το σχέδιο. Τα έχω πει από την πρώτη στιγμή. Και όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει και στο διαδίκτυο, είτε με τις τοποθετήσεις μου στο κοινοβούλιο, είτε με τα δελτία τύπου, είτε με τις συνεντεύξεις που έχω δώσει. Υπάρχει και το σημείο ότι επιχορηγείται και η πρόσληψη ανέργων και όταν μια επιχείρηση θα μετεγκατασταθεί και από άλλη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό το λέγαμε από τότε. Το λέγαμε από τότε ότι και φέραμε το παραδείγματος χάρη του Βογατσικού. Που αν πάμε λίγα μέτρα πιο κάτω θα είμαστε στον νομό Κοζάνης, οπότε εκεί είναι άλλα τα ποσοστά επιδότηση για μια επιχείρηση που μπορεί να γίνει εκεί, παρά λίγα μέτρα πιο εδώ. Ακριβώς. Και δεν συμφέρει κανέναν πια να επενδύσει στην Καστοριά, όταν μπορεί να επενδύσει πολύ πολύ πιο δίπλα στα όρια έστω του νομού Κοζάνης. Και όταν τολμάν να πούν ότι πάμε για την δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία, είναι ψεύτες, είναι υποκριτές, παραπλανούν τον κόσμο. Έχουμε αναδείξει σημείο προς σημείο από τον Οκτώβριο του 2020 όλα εκείνα τα μέτρα που υπάρχουν στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης που είναι εναντίον της Καστοριάς,
εναντίον ενός ολοκληρωμένου παραγωγικού μοντέλου με ισόρροπη ανάπτυξη, και πραγματικά εκτιμώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πλέον είναι υπόλογοι για αυτές τις εγκληματικές για την περιοχή μας πολιτικές. Μία λύση υπάρχει, να πάμε κι εμείς να γίνουμε δημότες Κοζάνης, να γίνουμε κάτοικοι νομού Κοζάνης ή Φλόρινας, ώστε να μας παίρνουν εμάς μετά επιχειρήσεις και να λένε ότι... Μία λύση υπάρχει, κύριε Νατσούλη, να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα. Αυτή είναι η λύση. Και αυτό το έχουν αποδείξει σε όλους μας, σε όλους τους τομείς στη δική μας περιοχή. Είτε αφορά την παιδεία, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά το περιβάλλον, είτε αφορά τις μεταφορές, είτε αφορά την διαμετακόμιση, είτε αφορά τα έργα, τα αγροτικά, είτε αφορά αυτό το πραγματικά αποδιοργανωτικό σχέδιο που παρουσιάζει για την απολιγνητοποίηση. Ένα σχέδιο που έγινε χωρίς κανέναν προγραμματισμό, μετά από το τελεσίγραφο του κυρίου Μητσοτάκη το 2019 ότι τελειώνει ο λιγνίτης στην Ελλάδα, όταν όλες οι άλλες χώρες έχουν αφήσει ένα μεταβατικό στάδιο, και μιλάμε για τον εμπεγμό στην περιοχή μας. Είναι τόσο μεγάλος ο εμπεγμός στην περιοχή που από εδώ και πέρα ο κόσμος θα βιώνει άμεσα την καθημερινότητά του τα αποτελέσματα όλης αυτής της ανοργανωσιάς. Και εκτιμώ ότι το προσωπείο της Νέας Δημοκρατίας έχει αποκαλυφθεί, από εδώ και πέρα θα πέσει με πολύ κρότο. Στην πορεία της εκπομπής θέλουμε και την άποψη για το συγκεκριμένο θέμα και του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, γιατί είναι, θα λέγαμε, σημείο αιχμής αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Και ξέρετε, να δούμε αν μπορεί να αλλάξει και κάτι που δεν το νομίζω. Τι είναι αυτό που πραγματικά, κύριε Νατσούλη, τους καταδικάζει στη συνείδηση όλων μας? Το γεγονός ότι με πολύ συστηματική δουλειά αναδείξαμε εδώ και 1,5 χρόνο ένα προς ένα όλα τα σημεία τα οποία πραγματικά δημιουργούν πρόβλημα στην Καστοριά, και όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκαν να ασχοληθούν με αυτό, αλλά με τις κομματικές παροπίδες τους δεν θέλανε να ασχοληθούν. Μας εγκαλούσαν κιόλας, όπως σας είπα πριν, ότι τώρα αυτοί κυβερνάνε και αυτοί αποφασίζουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα, να δημιουργούν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή, και να ακόμη και αυτές τις εντολές που παίρνουν από την κυβέρνηση να φέρνουν ανέργους από άλλες περιοχές, τις δέχονται χωρίς κανέναν ενδιασμό και χωρίς κανέναν σχολιασμό. Μένουμε σε αυτά σήμερα, αλλά το θέμα θα έχει συνέχεια από την εκπομπή μας, είναι, γιατί είναι κάτι που μας πονάει πάρα θέμα. Πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και στον δεν πρώτο νομό της πούν, ενεργίας, στον πρώτο και νομό δεν μπορούν να πούν, αυτά. Κύριε Νατσούλη, ότι δεν το γνώριζαν. Από τον Οκτώβριο του 2020 που ανακοινώθηκε το σχέδιο, έχω αναδείξει το θέμα με πάνω από 30 παρεμβάσεις μου, σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Τελειωρίδη, θα σας ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.